Είναι αυτό που λέγαμε, πας βήμα-βήμα. Δεν γίνεται μαγικά. Άντε τώρα κατεβάσω τον νου στην καρδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνεις όλα τα βήματα. Έτσι. Καταρχάς πρέπει να έχεις εγκράτεια, να έχεις νηστεία, να έχεις κακοπάθεια σώματος. Έτσι, να έχεις μετάνοια, αληθινή μετάνοια. Εξομολόγηση, να έχεις καθαρότητα. Άντε πιάνουμε το κομποσκίνι και θα πάμε στον τρίτο ουρανό με τον Απόστολο Παύλο μαζί. Δεν γίνεται. Έτσι θα πας ηρέμα και κατά μικρόν. Σιγά 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 χτίζεται το πράγμα. Και τελικά βέβαια είναι δώρο Θεού όλο αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είχε αδιάλειτη προσευχή, έτσι. Συγγνώμη, ο Άγιος Μάξιμος Κασοκαλύβης. Δώρο της Παναγίας. Η Παναγία του το έδωσε. Ενώ προσευχόταν, μια ακτίνα έφυγε από την εικόνα και πήγε στην καρδιά του. Άρχισε να λέει την ευχή. Κάτι ανάλογο και με τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή. Αλλά πού δίνει ο Θεός και η Παναγία τα δώρα της, έτσι. Σε αυτούς που εργάζονται. Όχι στους αμελείς, όχι στους τεμπέλιδες. Θα κάνεις όλο το δικό σου κομμάτι, έτσι, το μερτικό που λέμε, και μετά ο Θεός θα σου δώσει. Γιατί υπάρχει και ο φόβος να πέσεις μετά σε αμέλεια, αφού θα πάρεις το δώρο. Λόγω υπερηφάνειας. Οπότε γι' αυτό ο Θεός, λέει και ο Άγιος Παΐσιος, δεν ξέρει τι να κάνει, λέει και ο Θεός. Απ' την μια θέλει να μας δώσει τα δώρα του, απ' την άλλη όμως βλέπει ότι άμα τα δώσει, εμείς θα μελήσουμε, θα αλαθυμίσουμε, θα υπερηφανευτούμε. Θα πάθουμε χειρότερη ζημιά δηλαδή. Οπότε σου λέει περίμενε.